Και οι άνθρωποι κατ' ουσίαν διεκδικούν το αυτονόητο Μέρη Καριωτάκη, διότι το προσωπικό, το εναπομείναν προσωπικό, δεν μπορεί να κάνει και θαύματα. Λοιπόν, η κινητοποίηση είχε και συνέχεια με την έννοια ότι υπήρξαν επαφές στην Αθήνα. Να πάμε βέβαια στο διατάφτα και να δούμε του πρακτέου τι θα συμβεί, γιατί δεσμεύθηκε το κεντρικό κράτος, ο Υπουργός. Ακριβώς, Καθερίνα, κυρίες και κύριοι, πολύ σωστά. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης εμφανίστηκε γνώστης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας. Εμφανίστηκε λοιπόν γνώστης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Ιτίας. Ήξερε πολύ καλά και για τις ελλείψεις στην παθολογική κλινική και για τις ελλείψεις στην παιδιατρική κλινική που οδηγούν σε ένα λουκέτο ουσιαστικά σε αυτές τις δύο κλινικές και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υγεία στη Σιτία και γενικότερα μετά σε ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Στη διάρκεια της συνάντησης, όπου πρέπει να πούμε ότι διήρκησε περισσότερο από μία ώρα, ήταν παρόντες εκτός από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που είναι και από την περιοχή, ο υφυπουργός υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους, ήταν ο δήμαρχος Σιτίας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης, ο διοικητής του νοσοκομείου, των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Λασιθίου, ο κύριος Ανδρεαδάκης, εκπρόσωποι από την ιατρική κοινότητα, αλλά και από τους φίλους και υποστηρικτές από τη συγκεκριμένη επιτροπή που διοργάνωσε εχθές και την κινητοποίηση. Και η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πώς επιτέλους θα στηριχθεί το νοσοκομείο της Ιτίας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, πρέπει να σου πω, Κατερίνα, φέρεται να υποστήριξε ότι η δική του άποψη για τα γεγονότα είναι ότι όλα αυτά που ακούγονται για την υποβάθμιση του νοσοκομείου Σιτίας, σε κέντρο υγείας, είναι φήμες. Είναι πράγματα που διαραίουν ορισμένοι προκειμένου να δημιουργήσουν ζητήματα. Ο ίδιος λέει ότι το νοσοκομείο θα στηριχθεί και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προκηρυχθούν τρεις καινούργιες θέσεις και για να δοθεί κίνητρο στους γιατρούς να καταλάβουν τις συγκεκριμένες θέσεις και να μην βγει άγωνος ο διαγωνισμός, θα προκηρυχθούν θέσεις διευθυντών κλινικής. Λέμε τρεις, γιατί πέραν από τον διευθυντή της παθολογικής που θα προκηρυχθεί και της παιδιατρικής, θα προκηρυχθεί και θέση διευθυντή κλινικής αναισθησιολογικού, που τις επόμενες ημέρες και εκεί θα αντιμετωπίσει πρόβλημα η Σιτία. Τρεις λοιπόν οι προκηρύξεις που έρχονται. Βεβαίως δεν γνωρίζουμε αν αυτό ο αριθμός είναι ικανός να σταματήσει αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα στο νοσοκομείο της Σιτίας και αν και κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι. Και αν θα σταματήσουν και τα προβλήματα τα οποία ανακυκλώνονται και με τα εντέλεστε, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή τα προβλήματα μεταφέρονται από δομή σε δομή. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα στο Λασίθι. Ακριβώς. Νομίζω ότι και πάλι με έναν άνθρωπο που θα είναι διευθυντής της κλινικής, κλινική δεν στείνεται. Έτσι, έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει βεβαίως στην πορεία. Δεν γνωρίζω αν στη συνέχεια ο κύριος Χρυσοχοίδης μίλησε και για περαιτέρω στελέχωση. Πάντως αυτές είναι οι δικές μου πληροφορίες. Να σου πω επίσης ότι ο ίδιος φέρεται να υποσχέθηκε στους ανθρώπους της Σιτίας ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα κατέβει και ο ίδιος στο νοσοκομείο, στην πόλη, προκειμένου να δει από κοντά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά και τα νοσοκομεία γενικότερα του νομού Λασιθίου, τα οποία όπως είπαμε είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ τους. Ουσιαστικά όλα αυτά τα εντέλεστε και οι μετακινήσεις δημιουργούν μια αλυσίδα προβλημάτων και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ.